είχαμε μια σημαντική απόφαση σήμερα στο πεδίο της ενδοοικογενειακής βίας. Το τριμελές πνευματικού Ζακύνθου με μια εξαιρετική κατά περιεχόμενο νομικό και ουσιαστικό απόφασή του αποφάσισε και διέταξε την έκθεση ενός τμήματος ποινής σε έναν δράστη της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν επιχαίρουμε για το γεγονός της τιμωρίας, αλλά αυτό που μας ικανοποιεί είναι ότι τουλάχιστον θα υπάρχει μια ασφάλεια για το θύμα αυτής της υποθέσεως και δεν θα έχουμε επανάληψη καταστάσεων σαν αυτή που έγινε πριν από 2 μήνες στη Ζάκυνθο και σαν αυτές που βλέπουμε δυστυχώς πάρα πολλές περιπτώσεις να συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ανά την Ελλάδα. Κατόπιν αυτού πραγματικά εξασφαλίζεται με τέτοιες αποφάσεις ότι τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να περιμένουν ότι θα βρουν ανταπόκριση και θα προφυλαχθούν από την επέλευση περαιτέρω αξιόπινων πράξεων εις βάρος τους. Διότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ούτε υπάρχει δυνατότητα να έχουμε κάποιον αστυνομικό να φυλάει επί μονίμου βάσεως το κάθε υποψήφιο θύμα. Επομένως είναι πολύ σημαντική σε αυτό το πεδίο η προληπτική δράση της δικαιοσύνης, έτσι ώστε με την ποινή να λειτουργεί και προληπτικά για τη μη επανάληψη εγκληματικών συμπεριφορών. Κατόπιν τούτου, θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την απόφαση και εδώ πρέπει να τονίσουμε και την ορθή νομοθετική πρωτοβουλία που από μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία έγινε τον τελευταίο χρόνο, όπου τροποποίησε το άρθρο 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και πλέον παρέχει τη δυνατότητα στο δικαστήριο να αποφασίζει για την ανασταλτική ή όχι δύναμη κάθε ένδικου μέσου και ουσιαστικά να αποφασίζει για το αν θα εκτεθεί άμεσα μια ποινή ή έστω ένα μέρος αυτής, χωρίς καμία δικονομική προϋπόθεση, παρά μόνο κρίνοντας κάθε υπόθεση συγκεκριμένα. Διότι κάθε υπόθεση είναι διαφορετική και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Έλληνα δικαστή και να του έχουμε ελεύθερη τη δυνατότητα όταν διαπιστώνει ότι πρέπει να πάρει δραστικά μέτρα να μπορεί να λάβει αυτά τα δραστικά μέτρα για την προστασία των θυμάτων. Η απόφαση ήταν, αν θυμούν καλά, ένας χρόνος φυλάκιση για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και 8 μήνες για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής και κατά συγχώνευση 16 μήνες, εκ των οποίων επιτέως θα είναι ένας μήνας φυλάκισης άμεσα. Είναι πολύ σπάνιο, γενικά κράτηση για πλημέλημα, εμένα μόνο μια φορά μου έχει τύχει τα 16 χρόνια δικηγορίας. Ή θα υπάρχουν κάποια ασφαλιστικά μέτρα που θα διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι θα επέλθουν δυσμενείς συνέπειες σε περίπτωση παραβίασής τους.